Ένα κοριτσάκι 11 ετών, μόλις άρχισε να χαίρεται τη χαρά της ζωής, έπαιζε σε αυτήν εδώ την πλατεία το Σάββατο το βράδυ μέχρι τις νυχτερινές ώρες, μέχρι τις 1:30 περίπου, μαζί με τα άλλα παιδιά του χωριού, με άλλα παιδιά, διότι η πλατεία είχε εκείνο το βράδυ πάρα πολύ κόσμο, είχε πολλούς επισκέπτες στο χωριό μας, και στη 1:30 ώρα, αφού άρχισε να αραιώνει η κίνηση, έφυγε το κοριτσάκι του και πήγαινε προς το σπίτι του. Παράλληλα αυτή τη στιγμή έφυγε από το σημείο αυτό και ο δράστης. Στο δρόμο το σταμάτησε ο δράστης και του πρότεινε να το μεταφέρει στο σπίτι. Δέχτηκε το κοριτσάκι, το έβαλε στο αυτοκίνητό του και αντί για το σπίτι το μετέφερε σε μια τοποθεσία 7 περίπου χιλιόμετρα από εδώ, στον Ελαιώνα του Ελαιοχωρίου, όπου εκεί το βίασε. Δεν ξέρω αν το είχε κακοποιήσει, ο ιατροδικαστής βέβαια είναι αρμόδιος για αυτά, έχει κάνει τις ανακοινώσεις, και ζωντανό το έριξε μέσα στο πηγάδι, ένα πηγάδι που ήταν περίπου 10 μέτρα, είχε νερό, και εκεί νόμιζε ότι θα εξαφανίσουν τα ίχνη του. Η περιοχή ο δράστης τη γνώριζε πάρα πολύ καλά, διότι πριν 10 χρόνια δούλευε σαν βοσκός σε μια κτηνοτροφική μονάδα και χρησιμοποιούσε το νερό του πηγαδιού για να ποτίζει τα ζώα, άρα ήταν γνωστή η περιοχή και πίστευε ότι σε αυτή την περιοχή θα εξαφανίσει κάθε ίχνος και δεν θα υποψιαστεί κανένας οτιδήποτε. Ο δράστης ήταν υπεράνω κάθε υποψίας. Έμπαινε εδώ στο χωριό μας 14 περίπου χρόνια, είχε μια πολύ καλή οικογένεια, η γυναίκα του, ένα γιο 17 περίπου ετών, είναι μαθητής στη δεύτερη τάξη του λυκείου. Είχε ενσωματωθεί πλήρως στην τοπική κοινωνία, μετήχε σε όλες τις εκδηλώσεις, δεν το φανταζόταν κανένας. Αυτή την ημέρα την Κυριακή που βρισκόμουν εγώ στο γραφείο εδώ που γινόταν η ανάκτηση μαζί με τον ταξίαρχο τον κύριο Τσίτσο, ήταν μαζί μου, έδειξε ενδιαφέρον, φάνηκε πολύ στενοχωρημένος, μου λέει: «Δήμαρχε, τι κακό μας βρήκε αυτό το κοριτσάκι, πρέπει να κάνουμε κάτι». Και το είπα όλοι μαζί με τις εθελοντικές ομάδες, την ΕΜΑΚ, την πυροσβεστική, τα παιδιά του χωριού εδώ πέρα που ψάχναμε όλη την περιοχή, έψαχνε και αυτός για να μπορέσουμε όσο το δυνατόν γρήγορα μήπως βρούμε κάτι και προλάβουμε το κακό. Φεύγοντας από το γραφείο που γινόταν η ανακρίση εδώ, το κοινοτικό γραφείο, και ήρθα εδώ σε αυτή την πλατεία, ήταν και αυτός μαζί μου, με ακολούθησε και κάθισε δίπλα μου στο τραπέζι. Δηλαδή έδειχνε τόσο ψύχρεμος, δεν περνούσε από το μυαλό κανενός βέβαια ότι θα ήταν αυτός ο δράστης και θα είχε κάνει αυτή την αποτρόπια πράξη. Πρέπει όλοι οι συμπατριώτες μου, όλοι οι πολίτες να είναι ψύχρεμοι, να συγκρατήσουν κάθε επιθυμία τους που μπορεί να φτάσει σε κάποια έκτροπα κλπ. Να ξαναβρει το χωριό μας τον κανονικό και παλιό του ρυθμό, να συνεχίσουμε τη ζωή, διότι από εδώ και πέρα πια σε μια πολιτεία δημοκρατική, σε ένα κράτος δικαίου, οι δικαστικές αρχές, οι αστυνομικές αρχές είναι εκείνες που θα απονείμουν την δικαιοσύνη και θα τιμωρήσουν τον δράστη. Ήσυχο το χωριό εδώ πέρα, δεν είχε... Τώρα τα λεφτά που ήταν αυτοί οι άνθρωποι, τι να πούμε, άνθρωπο βλέπεις, καρδιά βλέπεις, όχι. Μίσος και λύπη. Τι άλλο να λύπη. Αγγελούδι να φύγει έτσι. Όχι, μέσα είναι και αυτοί που ήταν εδώ, είναι πονηροί εγώ, δεν μπορείς πιάσεις καθόλου πουθενά. Είναι πονηροί. Πώς πιάσεις, πιάνε αυτοί που ήταν. Οργή και θλίψη. Όταν αυτός ο άνθρωπος έκανε αυτή τη χειρονομία, δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε είτε τον εαυτό μας. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Πολύ άσχημα. Η κοινωνία εδώ πέρα έχει συγκλονιστεί τελείως. Τέτοια πράγματα δεν είχαμε ποτέ. Ήταν πάνω από το κακό στο χειρότερο. Και το άλλο. Ειδικά δεν το περίμενα από αυτόν τον άνθρωπο. Δεν έδειχνε μια τέτοια. Δεν μπορεί να διανοηθεί άνθρωπο ότι σε τέτοιες κλειστές μικρές κοινωνίες γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι κάτι το αδιανόητο για μας, δεν μπορούμε να το... Εύχομαι να ξυπνήσει η πολιτεία και να ξυπνήσει, να περιορίσει κάτι τα πράγματα, γιατί τους άφησε, μπήκαν μέσα οι εγκληματίες ανέλεγκτοι και θα αναγκάσει τους τακτικούς πολίτες εδώ πέρα να γίνουν εγκληματίες οι ντόπιοι, να γίνουν εμείς δηλαδή οι εγκληματίες. Και όποιος να ήταν, αυτό είναι απαράδεικτο, είναι κτηνοδία με όλη τη σημασία της λέξης. Μια φιλήσυχη οικογένεια, δουλεύανε, η γυναίκα δούλευε σε διάφορα σπίτια και αυτός δούλευε σε αγροτικές εργασίες. Αλλά δεν είχαν δώσει αφορμή. Εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω ότι είναι αυτός που έκανε το έργο του. Τι να πω. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα.
Γιατί είχαμε σχέσεις, είχαμε σαρό, πίναμε, δηλαδή ποτό δεν έπαινε. Του πήρσα σε κεράσω αυτό, καλαμπουρίζαμε, τι να πω. Δεν το πίστευω. Και ακόμη δεν έχει αρθεί ότι είναι αυτό. Είναι μια ντροπή μεγάλη για το χωριό μας. Δηλαδή είναι αδιανόητο, δεν έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Καλώς φαινόταν, αλλά νάτος. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Η γυναίκα του είναι σχεδόν νοσηλεύτρια σε όλους τους γέρους. Πώς έγινε αυτό? Γνωρίζαμε τον δράστη, μπαίνει κοντά στο σπίτι μου, πάρα πολλά χρόνια είναι εδώ, είχε στήσει την οικογένειά του, δεν έδινε σε κανένα την εντύπωση ότι μπορούσε να κάνει αυτό το πράγμα. Έχει αγοράσει σπίτι, δούλευε, πέρσι ήταν άρρωστος, έκανε εγχείρηση στη μέση του, τώρα προσπαθούσε να ξανααρχίσει να εργάζεται κλπ. Τίποτα δεν έδειχνε ότι μπορούσε να είναι αυτός ο δράστης. Valeu, professor.